Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Πρώτα ειδήσεις μας σε τίτλους. Επιθέσεις δίχως τέλος κατά της δικαιοσύνης από κυβερνητικά στελέχη. Ειδικό δικαστήριο για Τσίπρα Καμένο προαναγγέλει Νέα Δημοκρατία. Ανοίγουν στόματα και εντός ΣΥΡΙΖΑ για το πλάν B Βαρουφάκη. Πλήρωμες και επενδύσεις με κουπόνια προέβλεπε το σχέδιο παράλληλου νομίσματος. Έδιραν μέχρι θανάτου τον 22χρονο Αμερικανό στο Λαγανά. Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας και πώς καλύπτουν το περιστατικό τα ξένα μέσα. Η Τουρκία οδήγησε τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο, καταγγέλει το ελληνικό ΙΠΕΞ. Θέλουμε λύση, αλλά υπάρχει και πλάν B, διαμηνύει ο Ερντογάν. 40.000 έλεγχοι από την εφορία σε τουριστικούς προορισμούς με μπουκάλια και ύβρις υποδέχθηκαν την επιθεώρηση εργασίας στο Ρέθυμνο. Τι αποφάσισαν οι ηγέτες των 20 πλουσιότερων χωρών εν μέσω επεισοδίων στο Αμβούργο, το πρώτο τέτα-τέτ Τραμπ-Πούτιν. Για συκοφαντικές επιθέσεις, κυρίες και κύριοι, θεσμική εκτροπή και ανεύθυνες επικρίσεις κάνουν λόγο δικαστές, εισαγγελείς και βουλευτές της αντιπολίτευσης απέναντι στις συνεχιζόμενες βολές από κυβερνητικά στελέχη εις βάρος της δικαιοσύνης. Ωστόσο, οι οξύτατες ανακοινώσεις, όπως θα δούμε, των δικαστικών λειτουργών και όχι μόνο, δεν στάθηκαν ικανές να σταματήσουν αυτό το γαϊτανάκι των αιχμηρών δηλώσεων. Την ίδια στιγμή, παραπομπή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πιθανόν και του ίδιου του Πρωθυπουργού σε ειδικό δικαστήριο, προαναγγέλει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κλιμακώνονται οι διαξηφισμοί κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις αλλεπάλληλες επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στη δικαιοσύνη, καθώς και τις παρεμβάσεις σε εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις μέχρι αυτή του Νουρουάν και των συνομιλιών του Πάνου Καμένου με τον Ισοβίτη Γιαννουσάκη. Προανακριτική Επιτροπή και παραπομπή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, πιθανόν και του Πρωθυπουργού, σε ειδικό δικαστήριο όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, προαναγγέλει μάλιστα η Νέα Δημοκρατία, διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη. Αν από το άνοιγμα τηλεφωνικών γραμμών του κυρίου Στοκολίδη, που το άνοιγμα το κάνει η δικαιοσύνη υποχρεωτικά, φανεί ότι την ίδια εκείνη η επίμαχη περίοδο συνομιλούσε μαζί του κύριο Καμένο, εάν αποφασίσει ο κύριο Σύμπρος να βγει και να πει ναι, τα ήξερα όλα και εκτελούσε κυβερνητικές εντολές ο κύριο Καμένο και άρα γι' αυτό δεν κάνει επιτροπή, τότε στο ειδικό δικαστήριο που θα συσταθεί θα πάει και ο Τσίπρα. Στο ειδικό δικαστήριο που θα του στείλετε εσεί αν γίνεται κυβέρνηση. Εννοείται, μα δεν μπορούν να μην πάνε. Αν μίλαγε με πληροφορία θα πάει ειδικό δικαστήριο. Την ίδια ώρα την οργή του νομικού και δικαστικού κόσμου προκαλούν οι σκοπτικές έως και άκρος επιθετικές αναφορές κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, ακόμη και του Αλέξη Τσίπρα, εναντίον αποφάσεων της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο αθέμητο, είναι και κουτό. Διότι όταν βγαίνει η κυβέρνηση και διασύρει τους θεσμούς, δεν αποκαθίσταται το κράτος δικαίου και κανένας δεν θα έρθει να ακουμπήσει οικονομικά την Ελλάδα. Πολλαπλή θεσμική εκτροπή και ολοκληρωτική νοοτροπία καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ασκούμε απλώς κριτική, υπεραμείνονται τα κυβερνητικά στελέχη, βάλλοντας όμως εμέσως εναντίον των δικαστικών λειτουργών. Υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και υπερασπίζεται και την αυτοτέλεια και τα επαγγελματικά συμφέροντα των δικαστών. Έχουμε και αυτό. Έχουν αυξηθεί δραματικά τα φαινόμενα επιθέσεων, ανίκειων και με τρόπο απαράδεκτο προς την ελληνική δικαιοσύνη. Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι ένα προνοτσιαμέτο συνδικαλιστικό, όπως σχεδόν υπόθηκε πριν. Είναι μια πολύ σοβαρή θεσμική παρέμβαση. Εγώ το είπα. Είπατε, έχω σημειώσει σε τα επαγγελματικά του συμφέροντα. Έτσι είναι. Είπατε τα επαγγελματικά του συμφέροντα. Προσφάτως λοιπόν, αρνήθηκαν να μπουν στο ποθενές και θα το σχολιάσουμε και αυτό.